Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Θεοχαρίδη. Είναι καθηγητής παθολογίας φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Τάφτς στη Βοστόνη. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοχαρίδη. Καλησπέρα σας. Μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή στην πρόσκληση. Είστε ένας πολύπειρος επιστήμονας. Στον τομέα σας έχετε εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και η βοήθειά σας στο να κατανοήσουμε σύνθετες και ξένες για εμάς, για όλους εμάς ορολογίες, είναι πραγματικά πολύτιμη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να τα πούμε, να μας τα πείτε όσο πιο απλά γίνεται για να καταλάβουμε όλοι. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι που αφορά τα φάρμακα, διότι αυτή τη στιγμή τρέχουν τα πρωτόκολλα, τρέχουν οι κλινικές μελέτες. Με βάση λοιπόν την εμπειρία σας, πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε απτά αποτελέσματα? Νομίζω ο καλύτερος τρόπος να απαντήσω είναι να καταχωρήσω τις διάφορες κλινικές μελέτες, αρχίζοντας με το ότι δεν νομίζω θα έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα για τουλάχιστον 3-6 μήνες όσον αφορά φάρμακα. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε τουλάχιστον 4 κατηγορίες, ας πούμε, φαρμάκων. Η μία κατηγορία είναι τα αντιϊακά φάρμακα, για τα οποία δεν είμαι ειδικός. Αλλά κανένα αντιϊακό φάρμακο αυτή τη στιγμή δεν είναι συγκεκριμένο για τον κορονοϊό. Άρα ορισμένες μελέτες προσπαθούν να δουν αν είναι παλιά αντιακά φάρμακα θα μπορούσαν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα και στον κορονοϊό. Η δεύτερη κατηγορία είναι φάρμακα τα οποία διάφοροι συνάδελφοι και από τη Γαλλία και από την Κίνα ανέφεραν σε πολύ μικρές, όχι σωστά εμπεριστατωμένες μελέτες, που δείξαν ότι δύο φάρμακα που χρησιμοποιούμε για χρόνια για την ελονοσία και πιθανότητα για ορισμένες αρθρίτιδες, την χλωροκίνη και την υδροξυχλωροκίνη, θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα. Εκεί ξανατονίζω ότι οι μελέτες ήταν τελείως μη εμπεριστατωμένες. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι εντελώς τυχαία και οπωσδήποτε δεν υπάρχει καμία ένδειξη να χρησιμοποιηθούν αυτά τα φάρμακα προληπτικά. Μάλιστα θέλω να τονίσω ότι δύο μελέτες που βγήκαν πρόσφατα, η μία μόλις σταμάτησε στη Βραζιλία, χρησιμοποίησαν τη δόση που είχε χρησιμοποιηθεί και στην Κίνα, που ήταν λίγο μεγαλύτερη από την κλασική δόση, γύρω στα 600 μιλιγκράμμ τη μέρα. Σταμάτησαν γιατί από τα 40 άτομα τα 15 πέθαναν από καρδιακή αριθμία. Οπότε σίγουρα δεν νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα φάρμακα προληπτικά. Επίσης, ειδικά για τη χώρα μας και τις μεσογειακές χώρες, 20% των ατόμων έχουν έλλειψη ενός ενζύμου που λέγεται G6PD. Κυρίως πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Θεοχαρίδη, για να έχουμε και ένα πλαίσιο στη συζήτησή μας. Αυτό που χρησιμοποιείται κατά κόρον αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η χλωροκίνη. Σωστό. Αυτό ήθελα να πω. Επομένως είναι δύο. Είναι η χλωροκίνη και η υδροξυχλωροκίνη. Και τα δύο μόρια αυτά δεν έχουν, όπως σας είπα, εμπεριστατωμένες ενδείξεις ότι βοηθάνε οπωσδήποτε όχι προληπτικά. Και σε 20% των μεσογειακών ατόμων προέλευσης τους λείπει ένα ένζυμο που ονομάζεται G6PD. Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει είτε χλωροκίνη είτε υδροξυχλωροκίνη, σε αυτά τα άτομα θα δημιουργήσει απλαστική ανεμία, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα κύτταρα του αίματος λίγο πολύ καταστρέφονται. Επομένως δεν είναι χωρίς παρενέργειες. Εάν βέβαια κανείς είναι τιμωθάνατος, σαφώς θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι πιθανότατα είναι εφικτό, αλλά όχι προληπτικά. Μετά υπάρχει η κατηγορία των φαρμάκων τα οποία θεωρητικά ενισχύουν το άνοσο σύστημα. Ακούστηκε από τη Γερμανία πρόσφατα ένα παλιό φάρμακο, μάλλον ουσία, το BCG, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί παλιότερα για να ενεργοποιήσει το άνοσο σύστημα, αλλά τελικά ούτε σε κοινές μελέτες είχε αποτέλεσμα και μέχρι και 60% των ατόμων μπορεί να κάνουν αιματουρία. Επομένως και πάλι δεν έχουμε καθαρά στοιχεία. Η τελευταία κατηγορία είναι τα αντιφλεγμονώδη, ας πούμε, φάρμακα. Και εκεί θέλω να, και να εξηγήσω και να προσθέσω. Πριν πάτε σε αυτό, να με συγχωρέσετε, αλλά πέφτουν βροχή και τα τηλέφωνα και από επιστήμονες που σας παρακολουθούν από εδώ. Ναι. Θέλετε να μας πείτε, να μας επαναλάβετε, ποιο είναι το ένζυμο αυτό που λείπει από τους μεσογειακούς λαούς? Ναι, λέγεται G6PD, Glucose Phosphate Hydrogenase. Σε αυτές τις μεσογειακές χώρες ελέγχεται το ένζυμο αυτό στις περισσότερες χώρες όταν γεννιέται ένα παιδί, αλλά πολλά άτομα της ηλικίας πάνω από τα 50 πιθανότητα να μην είχε ελεγχθεί. Τώρα νομίζω υποχρεωτικά ελέγχεται στα νεογέννητα. Επομένως είναι εύκολη η εξέταση αυτή, άρα τουλάχιστον πριν δώσουμε
αυτό το φάρμακο θα ήταν απαραίτητο να ελεγχθούν για το αν τους λείπει το ένζυμο αυτό. Για αυτή, για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, επειδή χρησιμοποιείτε εσείς επιστημονικούς όρους που πολύ καλά γνωρίζετε και ορολογίες, εμείς όμως δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα το θέσω πολύ απλοϊκά, με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σωστή. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν να φάνε κουκιά. Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Κουκιά, φακές και τα σχετικά. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι η κατηγορία της χλωροκίνης και υδροξυχλωροκίνης στα φάρμακα που απαγορεύονται. Ωραία. Τώρα. Ευχαριστώ που με διακόπτετε. Ήθελα να μιλήσω για τη φλεγμονή και τη σημασία της. Αν θέλετε, ρωτήστε με αλλιώς θα συνεχίσω. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε πολλά για το ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντιφλεγμονώδη φάρμακα γιατί μπορεί να χειροτερέψουν ουσιαστικά την νόσο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό με την εξής έννοια. Δημοσιεύτηκαν δύο εργασίες τώρα που δείχνουν ότι η άμυνα, όσο την καταλαβαίνουμε κατά του κορονοϊού, χρησιμοποιεί ανοσοσφαιρίνες και τα λεμφοκύτταρα της τάξης TAF λεμφοκύτταρα. Δεν χρησιμοποιεί κυταροκίνες. Άρα φάρμακα που θα μπορούσαν να αποκλείσουν τις κυταροκίνες δεν αποκλείονται. Μάλιστα, εάν κάποιος φτάσει στο στάδιο πνευμονοπάθειας, τότε εκλείεται θύελα από κυταροκίνες και αυτή η θύελα είναι που καταστρέφει τελικά τα πνευμόνια. Άρα, όταν φτάσει κανείς στο επίπεδο να έχει πνευμονοπάθεια, τότε πρέπει ουσιαστικά να του δώσουμε κάποια αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αλλά όχι απαραίτητα κορτιζόνη, η οποία κορτιζόνη θα αναστείλει και την παραγωγή ανοσοσφαιρινών και την ικανότητα των TAF λεμφοκυττάρων να δουλέψουν. Εδώ τώρα θέλω να το λύσω το εξής, το οποίο δεν συζητιέται γενικότερα και δεν καταλαβαίνω γιατί. Είναι γνωστό πια από πάρα πολύ καλές δημοσιεύσεις ότι ο ιός για να εισβάλλει στα κύτταρα πρέπει να συνδεθεί με έναν υποδοχέα, δηλαδή μια ιδιαίτερη επιφάνεια στο κύτταρο. Τυχαίνει αυτός ο υποδοχέας να είναι ένα ένζυμο το οποίο ουσιαστικά προεξέχει από την επιφάνεια του κυττάρου. Αυτό λέγεται μετατρεπτικό ένζυμο της αγκιοτενσίνης, η ACE2 ονομάζεται. Λοιπόν, άρα είναι γνωστό ότι πρέπει να κολλήσει κάπου. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι τα κύτταρα αυτά που εκφράζουν αυτόν τον υποδοχέα στα πνευμόνια. Και τυχαίνει τα πιο γνωστά κύτταρα να είναι τα κύτταρα που ενοχοποιούνται και στις αλλεργίες, που ονομάζονται μαστοκύτταρα, τα οποία τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο αξιότιμος συνάδελφος, ομότιμος καθηγητής κ. Μιχάλης Αλεξανδράκης, που έχει δουλέψει και συνεργαστεί μαζί μας. Και είστε και κορυφαίος ερευνητής του είδους, θα προσθέσω εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα κύτταρα αυτά κατά κόρο έχουν αυτό τον υποδοχέα. Άρα θα συνδεθεί ο ιός και σε αυτά τα κύτταρα, όπως και σε άλλα, με αυτόν τον υποδοχέα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορούμε να αποκλείσουμε αυτή τη σύνδεση του κορονοϊού, και ξέρουμε ότι ο κορονοϊός χρειάζεται για να συνδεθεί μία από τις πρωτεΐνες της κορώνας του που ονομάζεται σίγμα, στα αγγλικά S-πρωτεΐνη. Λοιπόν, τρεις δημοσιεύσεις εμφανίστηκαν τον περασμένο μήνα από πάρα πολύ καλούς συναδέλφους, όχι από μένα, οι οποίοι προσομοίωσαν τη δραστική περιοχή του ενζύμου ή του υποδοχέα έτσι για να δούνε αν κολλάει η σίγμα πρωτεΐνη του κορονοϊού. Και ήλεγξαν με τον γρηγορότερο υπολογιστή που υπάρχει στον κόσμο που ονομάζεται Summit 1,2 δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μόρια. Και βρήκανε ότι ο καλύτερος ενδυνάμει αναστολέας της σύνδεσης του κορονοϊού είναι μια φυσική ουσία που λέγεται λουτεολίνη. Δηλαδή αυτό ήταν απίστευτο έβριμα από τρεις διαφορετικές ουσιαστικά ομάδες. Άρα θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή την ουσία προληπτικά για να περιορίσει στο βαθμό που είναι εφικτό τη σύνδεση του κορονοϊού. Είναι κοινής χρήσης, κύριε Θεοχαρίδη. Κοιτάξτε, είναι κοινής χρήσης με την έννοια ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 διατροφικά συμπληρώματα στην Αμερική και 2 από αυτά εισάγονται και στην Ελλάδα με έγκριση στο ΕΟΦ. Το ένα το έχει η εταιρεία Γκαλένικα και ονομάζεται Brain Gain και το άλλο η εταιρεία Φυτοΐας και ονομάζεται Neuroprotec. Θέλω να τονίσω καθαρή λουτεολίνη, δηλαδή 99% καθαρότητος σε μεγάλη δόση. Όχι απλώς να πάρει κανείς ένα εκχύλισμα. Αυτό, κύριε Θεοχαρίδη, μπορούν να το πάρουν προληπτικά όλοι. Όλοι. Καταρχήν, εγώ το παίρνω 4 καψούλες τη μέρα εδώ και περίπου 3 μήνες. Αλλά δεν το λέω, δεν μιλάμε για θεραπεία. Μιλάμε να μπορέσουμε στον βαθμό που είναι εφικτό να αποκλείσουμε τη σύνδεση του κορονοϊού. Και σας λέω, δεν είναι εύρημα δικό μου αυτό. Έβριμα από 3 διαφορετικές ομάδες με διαφορετικούς τρόπους προσομοίωσης. Τώρα,
αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η ουσία, πέρα του ότι δεσμεύει τη σύνδεση του κορονοϊού, αναστέλει και τα μαστοκύτταρα. Άρα θα προλάβει και θα περιορίσει και την έκκληση της θύελλας των κυταροκοινών, αν μακριά από εδώ φτάσει κανείς στο επίπεδο να έχει πια πνευμονοπάθεια. Και δεν έχει καμία παρενέργεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, είτε φάρμακο που χρειάζεται κανείς για οποιαδήποτε νόσο, είτε για τον κορονοϊό αυτό καθεαυτό. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι η λουτεολίνη αποτελεί επί της ουσίας ασπίδα για το θώρακα. Είναι έτσι? Έτσι. Προληπτικά. Αν κανείς έχει μολυνθεί, δεν νομίζω θα μπορέσει να βοηθήσει. Ή τουλάχιστον να περιορίσει ίσως τον εξελιχθεί. Αλλά προληπτικά υπάρχουν τουλάχιστον 10 δημοσιεύσεις γι' αυτό. Και αν κανείς θέλει να μπει στην ιστοσελίδα μου, τα έχω γραμμένα και ελληνικά και αγγλικά με ένα κόκκινο κουτάκι ακριβώς στην ιστοσελίδα, με δημοσιεύσεις πολλές. Οποιοσδήποτε συνάδελφος μπορεί να τις δει. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρίδη, γίνεται χαμός. Ζητούν τηλεθεατές να επαναλάβετε τα φάρμακα. Κοιτάξτε, καταρχήν αργά, δεν όμως, είναι φάρμακο. Σας παρακαλούμε. Δεν είναι φάρμακο. Αυτά είναι δύο διατροφικά συμπληρώματα, τα οποία περιέχουν καθαρή λουτεολίνη. Mm-hmm. Έτσι, όταν λέμε καθαρή, 98% καθαρότητος. Αν πήγαινε κανείς να πάρει ένα εκχύλισμα, θα ήταν 10.000 φορές λιγότερη η δόση, για να καταλάβετε. Το ένα ονομάζεται brain gain, όπως το λέω στα αγγλικά. Το φέρνει η εταιρεία Galenica στην Ελλάδα. Και το άλλο ονομάζεται neuroprotect και το φέρνει η εταιρεία Φυτοίαση. Έτσι. Και αυτά έρχονται εισαγωγή από την Αμερική και μάλιστα έχουν αυτό που ονομάζεται Certificate of Free Sale, το οποίο σημαίνει έχουν ελεγχθεί από τον ΕΟΦ της Αμερικής για εξαγωγή με όλες τις προδιαγραφές που έχει ο ΕΟΦ της Αμερικής. Και το τονίζω εκ νέου, δεν είναι θεραπεία. Το είπατε κι εσείς πολλές φορές. Δεν είναι θεραπεία και δεν είναι φάρμακο. Έτσι. Αλλά στο βαθμό που κανείς μπορεί να περιορίσει ή να προλάβει την λίμωξη σε κάποιο βαθμό, θα είναι ευθύς ερώ τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία παρενέργεια. Τώρα, μία εταιρεία στην Αμερική, την οποία την τόνισε και ο πρόεδρος της Αμερικής, προσπαθεί να κάνει το ίδιο, χρησιμοποιώντας όμως αντισώματα κατά της δραστικής περιοχής του ενζύμου, για να αποκλείσει πάλι την πρόσδεση του κορονοϊού. Αυτό θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο να βγει στην αγορά και θα είναι ενέσιμο, με πιθανότητες 15% αναφυλακτικών αντιδράσεων όπως έχουμε σε ενέσιμα βιολογικά προϊόντα. Θέλω να πω ότι θα έπρεπε για μένα, τη στιγμή που υπάρχουν τα δεδομένα, να στραφεί η επιστήμη στο βαθμό που είναι εφικτό στο πώς να αποκλείσουμε τον ιό. Και το λέω αυτό, ίσως θα με ρωτούσατε έτσι κι αλλιώς, γιατί μιλάμε πάρα πολύ για πιθανά εμβόλια. Έτσι. Για μένα ένα εμβόλιο καταρχήν δεν πρόκειται να είναι έτοιμο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και θα ήθελα να κάνω την εξής σύγκριση. Έχουμε, όπως ξέρετε, εμβόλια που χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο για τη γρήπη. Τη γρήπη την έχουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και όμως τα εμβόλια αυτά έχουν αποτελεσματικότητα λιγότερο του 40% κάθε χρόνο. Δηλαδή τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε για έναν ιό που τον ξέρουμε για πάρα πολλά χρόνια παραμένουν με πολύ μικρή αποτελεσματικότητα. Άρα και να φτιάξουμε, και το εύχομαι, για τον κορονοϊό, ξέρουμε ότι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό από το ένα εμβόλιο της γρήπης για τη γρήπη. Γιατί αν είναι αποτελεσματικό μόνο στο 40% που είναι τα εμβόλια της γρήπης, τότε θα εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα. Άρα χρειαζόμαστε κάτι που να προλάβει την πιθανότητα της λίμωξης ή της εισβολής του κορονοϊού μέσα στα κύτταρα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σας πάω λίγο στο κομμάτι που αφορά την ανοσία. Ας υποθέσουμε ότι αρρωσταίνω. Εν συνεχεία θεραπεύομαι. Αποκτώ ανοσία και αντισώματα, και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορώ εγώ να νοσήσω, αλλά μπορώ δυνητικά να κολλήσω κάποιον άλλον? Έχετε απόλυτο δίκιο στην ερώτησή σας και είναι δύσκολη η απάντηση, με την εξής έννοια. Ευχόμαστε ότι θα δημιουργηθούν αντισώματα και πιστεύω ότι όσο περισσότερους ανθρώπους βρίσκουμε ότι ήταν θετικοί στον κορονοϊό αλλά δεν αρρώστησαν σοβαρά και έχουν αντισώματα, ελπίζουμε ότι αυτά τα αντισώματα θα είναι θεραπευτικά, συσσαγωγικά θεραπευτικά. Αλλά κανείς δεν το έχει ελέγξει κανείς αυτό ως τώρα. Δηλαδή και αυτοί που έχουν αντισώματα, δεν είμαστε σίγουροι τα αντισώματα πρώτον
είναι το βασικό κομμάτι της ανοσίας, γιατί όπως σας είπα συμμετέχουν και τα ταφ λυμφοκύτταρα. Δεύτερον, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, αν είναι όντως προστατευτικά, θα παραμείνουν προστατευτικά. Αυτό θα το ξέρουμε σχετικά σύντομα, γιατί ήδη τρέχουν και καλά κάνουν και τρέχουν. Όπου έχει απομονωθεί η ανασωσφαιρίνη γάμα από τον ορό ασθενών που είχαν εμβολυνθεί αλλά πήγανε καλά, και χρησιμοποιείται αυτός ο ορός σε άλλα άτομα τα οποία είναι βαριά νοσούντα για να δουν αν θα τους βοηθήσει. Αν αυτές οι μελέτες δείξουν ότι η ανασωσφαιρίνη γάμα που απομονώθηκε από τα άτομα που πήγαν καλά βοηθάει, τότε σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι στα περισσότερα άτομα, εφόσον έχουν ανασωσφαιρίνη γάμα, θα έχουν αποκτήσει ανοσία. Το τελευταίο κομμάτι της ερώτησής σας, αν αυτά τα άτομα μπορούν να προσβάλλουν, να μεταφέρουν τον ιό, δεν νομίζω ότι θα ισχύει. Νομίζω ότι αν ο ιός δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί, δεν θα μπορεί να μολύνει άλλα άτομα, και αν δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί, ουσιαστικά θα πεθάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παραμείνει βέβαια σε χειμερή ανάρκη. Και αυτό είναι που φοβόμαστε και συζητιέται πολύ, ίσως να καταλαγιάσει η κατάσταση αυτή για οποιοδήποτε λόγο τους επόμενους 3-4 μήνες, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ξαναεμφανιστεί όπως ξαναεμφανίζεται και ο ιός της γρίπης. Εκείνο θα είναι τραγικό αν πραγματικά κάνει τέτοιο κύκλο ο κορονοϊός, αλλά ελπίζουμε ότι όλες οι ετοιμασίες που έχουν γίνει ως τώρα θα βοηθήσουν. Και εδώ θέλω να τονίσω κάτι για την πατρίδα, την Ελλάδα. Γράφει και ένα άρθρο από τον περιοδικό Bloomberg στις 10 Απριλίου, ίσως το ξέρετε ήδη, στη Νέα Υόρκη, το οποίο για πρώτη φορά τόνισε, και ήταν από τα καλύτερα άρθρα που έχω διαβάσει, και έδωσε και τον Bloomberg, και εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, γιατί κινήθηκε αστραπιαία στην Ελλάδα και έχουμε τα λιγότερα κρούσματα ουσιαστικά και θανάτους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Οπότε σαφώς η κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα και έχουμε πραγματικά ουσιαστικά πάρα πολύ καλούς επιστήμονες που μπορούν να συμβάλλουν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα σε αυτό το χώρο. Και να κλείσω από τη δικιά μου τη μεριά λέγοντας ότι ακριβώς αυτό που αντιμετωπίζουμε τονίζει τη σημαντικότητα του να έχουμε καλά σπουδαγμένους βιοιατρικούς επιστήμονες. Και εδώ θέλω να τονίσω το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία, και όπως ίσως ξέρετε, στο Αμερικανικό Κολέγιο Αθηνών, το λεγόμενο DIRI, εδώ και ένα χρόνο βοήθησα και λειτουργεί ένα πρόγραμμα καινούριο βιοιατρικών επιστημών, το οποίο τυχαίνει να διευθύνω, και πιστεύω ότι πραγματικά και αυτό το πρόγραμμα και παρόμοια προγράμματα πρέπει να βγάλουν καινούριους ηγέτες που μπορούν να συνεργάζονται και να βλέπουν ουσιαστικά πολύ μπροστά. Κύριε Θεοχαρίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμη μια φορά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Ήταν χαρά μας να σας έχουμε απόψε στο δελτίο μας. Και δικιά μου. Καλή δύναμη σε όλους σας. Χρειαζόμαστε επιμονή και υπομονή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.